Νέος πρόεδρος της ΚΕΔΕ για τα επόμενα 5 έτη θα είναι και πάλι ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου με την παράταξη σύγχρονη ισχυρή δήμη που επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν το Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Η παράταξη του πρόεδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου που θα διατηρήσει για μία ακόμα θητεία τη θέση του πρόεδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος έλαβε 348 ψήφους και καταλαμβάνει 20 έδρες. Ο συνδυασμός του Χάρη Δούκα, Δήμαρχο Αθηναίων, κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 155 ψήφους και 9 έδρες. Το τρίτο ψηφοδέλτιο, Λαϊκή Συσπήρωση, του Κώστα Πελετίδη, που συμμετείχε στη διαδικασία, έλαβε συνολικά 18 ψήφους και μία έδρα. Τέταρτος συνδυασμός, με 4 ψήφους, αναδείχτηκε ο εντυπωσμό ερετών. Θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων αυτοδιοικητικών που καταρχήν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μα και προσήλθαν μαζικά, συμμετέχοντα σήμερα στην εκλογική διαδικασία. Η πρωτοφανή συμμετοχή αποδεικνύει την αποφασιστικότητα του ερετού προσωπικού τη αυτοδιοίκηση να δώσουμε ενωμένη τον αγώνα για να πάμε του Δήμου και τι τοπικέ μα κοινωνίε ακόμη πιο ψηλά. Σήμερα νίκησε η ενότητα, νίκησε η αυτοδιοίκηση. Ενωμένοι ξεκινήσαμε, ενωμένοι σχεδιάσαμε, Ενωμένοι, συνεχίζουμε. Με γνώση, σχέδιο και εμπειρία, με μια νέα δυνατή ομάδα δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, προχωράμε μπροστά για να κάνουμε πράξη τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση θέτοντα ω προτεραιότητα να βρισκόμαστε διαρκώ δίπλα στου πολίτε. Στη διαδικασία υπήρξαν και τέσσερα άκυρα ψηφοδέλτια. Νωρίτερα, ο επανεκλογή δήμαρχο ΚΕΔΕ και για έξι φορέ συνεχόμενε δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένη είχε χαρακτηρίσει τι εκλογέ του Σαββάτου ω πολύ σημαντικέ, προκειμένου η αυτοδιοίκηση μέσω του κορυφαίου τη συλλογικού οργάνου τη στην ΚΕΔΕ ενωμένη να προωθήσει την ατζέντα των διεκδικήσεων και μεταρρυθμίσεων που επιθυμεί. Σύγκληση του νέου διοικητικού συμβουλίου για την εκλογή του Προέδρου των δύο αντιπροέδρων του Γενικού Γραμματέα, καθώ και για τα υπόλοιπα μέλη τη Εκτελεστική Επιτροπή, θα γίνει σήμερα στι 7 στα γραφεία τη ΚΕΔΕ.